Καταρχήν να σας πω ότι εμείς δείξαμε απίστευτη υπακοή στους επιστήμονες, στους γιατρούς και στα υγειονομικά μέτρα, πράγμα που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι υπεύθυνη για τους θανάτους και την εξάπλωση του κορονοϊού. Εμείς δείξαμε ανυπακοή στην απόφαση της κυβέρνησης πρωτοφανής, από τη Χούντα είχαμε να δούμε τέτοια, να απαγορέψει συγκεντρώσεις πάνω από 3 άτομα, και ενώ η κυβέρνηση ήξερε πολύ καλά και είχε τη διαβεβαίωση και την εμπειρία, και αυτό αποδείχθηκε και από την πράξη την ίδια, ότι εμείς θα τηρήσουμε αυστηρά και τα τηρήσαμε τα υγειονομικά μέτρα, κάναμε 2 συμβολικές συγκεντρώσεις, δεν έγινε πορεία, και σταματήσει τώρα αυτό το παραμύθι της πορείας, και η απάντησή της ήταν με ένα όργιο βίας και καταστολής, κύριε Παπαδάκη. Πρωτοφανές. Και μάλιστα, περιμένετε, και μάλιστα όταν συμφωνήσαμε και ξεκινήσαμε και αποχωρούσε όλη η συγκέντρωση που υπήρχε, απλά ζητήσαμε λίγο χρόνο για να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα. Τότε έγινε ένα μπαράζ απρόκλητο, απίστευτο, χημικών. Ήρθε και ο ΕΑΣ, κύριε Αρβανίτη, να τον χαίρεστε. Εσείς τον αγοράσατε, κυβέρνησή σας. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, ξύλο ασύστολο, προφυλακιστήκαμε εμείς οι ίδιοι, παραλίγο και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας, τέτοια άθλια συμπεριφορά, και αποδείχθηκε πλέον ότι η κυβέρνηση το έκανε αυτή την απαγόρευση, χρησιμοποιώντας σαν πρόσχημα την πανδημία, κύριε Παπαδάκη. Γιατί ξέρετε κάτι ακόμα, είδατε τους αστυνομικούς που ήταν ένας πάνω στον άλλο. Είδατε με την επίθεση που έκαναν τι συνέβη με τον κόσμο, που θα έφευγε συντεταγμένος. Άρα, κύριε Παφιλή, διαπιστώνουμε μία αντίφαση, λέει ο κόσμος. Διαπιστώνουμε ποια αντίφαση. Λέει ο κόσμος, σας μεταφέρω τον προβληματισμό του κόσμου. Ότι από τη μία λέτε ότι εμείς σεβόμαστε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι διανύουμε μια δύσκολη εποχή και πρέπει να παίρνουμε μέτρα προφύλαξης και ατομικής προστασίας. Και από την άλλη πλευρά αποφασίζετε να μην πειθαρχήσετε, δεν θα σας αρέσει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, ναι, είπαμε, πειθαρχημένη απειθαρχία. Να μην πειθαρχήσετε στο να μην κάνετε. Πειθαρχημένη στα υγειονομικά μέτρα και απειθαρχία στις ανήκουστες αποφάσεις της κυβερνήσης. Το αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Μάλιστα. Ο αντί να απολογηθεί στον ελληνικό λαό για τις εγκληματικές ευθύνες που έχει, που ο κόσμος είναι σαν σαρδέλες, που στα εργοστάσια δεν γίνεται κανένας έλεγχος, που δεν έβαλε λεωφορεία, που δεν. Γυρίζει τον μπαλάκι τώρα για να συζητάμε για το τι έγινε χθες. Εάν αποφάσιζαν ομάδες πολιτών οι οποίες δεν ανήκουν στο ΚΚΕ, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ, και λέγανε και εμείς αποφασίσαμε από τη γειτονιά μας να κατέβουμε 200 άτομα να κάνουμε μια συμβολική πορεία. Ναι, δικαίωμά τους θα ήταν. Τι να σας πω. Μην με ρωτάτε. Τότε δεν θα πηγαίνανε στον αέρα. Εμείς λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ακούστε να μην. Εμείς αποδείξαμε την πρωτομαγιά. Ότι μπορούμε και τηρούμε, και όχι μόνο την Πρωτομαγιά, αυστηρότερα από ό,τι τηρεί και ο κρατικός μηχανισμός ο ίδιος. Για να μην πω ότι τραβάει ο κόσμος κάθε μέρα. Δεν και ήταν τέτοια τα νούμερα την Πρωτομαγιά, όμως. Μάλιστα, κυρία Κεφαλογιάννη, κυρία Κεφαλογιάννη, να έρθουμε σε εσάς. Μισό λεπτό, Παράλληλα, το Πολυτεχνείο δεν είναι μνημόσυνο. Το Πολυτεχνείο έχει μηνύματα. Και η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα φέρνει τα πιο αντιλαϊκά νομοσχέδια που υπάρχουν. Τώρα που έχει σαν πρόσχημα τον κορονοϊό, ετοιμάζεται να καταργήσει ό,τι έχει απομείνει από το 8ωρο. Φέρνει 10ωρο εργασία. Κυρία Παπαδάκη, πρέπει να πούμε πάρα πολλά πράγματα σε απάντηση. Κόπτονται για όλα αυτά. Κόπτονται, είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ο συνωστισμός συμβαίνει. Ο συνωστισμός σημαίνει. Στα λεωφορεία επιτρέπεται, σημαίνει, στα εργοστάσια επιτρέπεται. Ξέρετε κάτι, κύριε Παφίλη, δεν μπορείτε την ίδια στιγμή. Αντί να απολογηθείτε. Την ίδια στιγμή που εγκαλείτε την κυβέρνηση. Γιατί δεν υποχρεώνετε το μετρό. Την ίδια στιγμή λοιπόν που εγκαλείτε την κυβέρνηση για το ότι υπάρχει. Άρα και εσείς λέτε ότι δεν είναι σωστός ο συνωστισμός. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εμείς είμαστε υποδειγματικοί. Συμφωνώ μαζί σας. Εσείς δεν είστε υποδειγματικοί. Το αντίθετο μάλιστα. Κύριε Παφίλη, δεν μπορείτε να λέτε ότι για εσάς δεν ισχύει ο νόμος. Να πάμε και στον κύριο Αρβανίτη. Περνάμε μια τεράστια κρίση. Γιατί δεν παίρνετε μέτρα εκεί, γιατί δεν παίρνετε στον εφορία, γιατί δεν παίρνετε στα εργοστάσια. Για να τι λέτε όλο τον κόσμο τώρα να γεμίσει κορονοϊό.
Χρειάζεται ενότητα. Και σα έφταξε τα θέλω να πάμε στον κύριο Αρβανίδη που περιμένει υπομονετικά. Άλλο είναι το θέμα. Κυρία, και για τα μέσα μαζική μεταφορά. Ακριβώ συμβολική κάναμε. Γιατί οι πορείε του πολιτισμού και ξέρετε τι δυνάμει. Ήταν 500 στην Αμερικάνικη πρεσβεία, γιατί στι πύλε του Πολυτεχνείου έγραφε έξω ΙΠΑ και το ΝΑΤΟ, κύριε Αρβανίτη. Που εσεί με τη ΣΥΠΑ είστε στρατηγική εταίρεια. Εντάξει, και ακόμα και ο κύριο Τσίπρα στον Τάκη. Δεν είναι ο εχθρό, κύριε Παφίλη, ο γιατί για του υπόλοιπου είναι γνωστό. Συμμή με διακόπτεται, γιατί έχουμε δίκιο και το ξέρετε πολύ καλά. Λέω λοιπόν ότι εμεί κάναμε συμβολικέ και υποδειγματικέ έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία με αποστάσει 3 μέτρων. Και πάνω. Κύριε Παφίλη, επ' αυτού, αν μου επιτρέπετε, επ' αυτού, κύριε Παφίλη, ο νόμος είναι αλακάρτ. Επ' αυτού, ο νόμος είναι αλακάρτ. Σας αρέσει, όχι επ' αυτού, σας αρέσει, τον εφαρμόζετε, δεν σας αρέσει να τον εφαρμόζετε. Οι άλλοι τι είναι κοροϊδά είναι. Οι υπόλοιποι Έλληνες κοροϊδά είναι. Οι υπόλοιποι Έλληνες που τηρούν τα μέτρα με κόστος κοροϊδά είναι. Θα σας πω τώρα, σε όλη την πορεία της Αθήνας, μισό λεπτό κύριε Ραβάκη, μην με κόβετε τώρα. Ό,τι κατέκτησε ο κόσμος, ό,τι κατέκτησε, το κατέκτησε με απειθαρχία στο υπάρχον σύστημα. Όχι με πειθαρχία πάντα. Άρα παραβίαση του νόμου μαζικής, αυτό προτρέπεται. Μόνο όπως έλεγε και ο Χαρίλας Φλωράκης, είναι λέξη καρκινική που διαβάζει το ίδιο από την αρχή και από το τέλος. Ποιος είναι νόμιμος αλήθεια? Ποιος είναι νόμιμος, αυτός που έχει καταλήψει τον κόσμο στο έλεος του κορονοϊού για να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα? Άρα, αλλά κάρτε εφαρμόζει τον νόμο, αυτό λέτε. Όποιος θέλει τον εφαρμόζει, όποιος θέλει τον εφαρμόζει. Αυτό λέτε. Και σήμερα δεν παίρνουν μέτρα. Το αντίθετο. Και απογειώνουν την ατομική ευθύνη για να κρύψουν την κρατική ανευθυνότητα και την εγκληματική ανεπάρκεια. Εμείς είμαστε νόμιμοι, ναι. Γιατί έχουμε φωνή και θα έχουμε φωνή. Πήραμε όλα τα μέτρα, δεν θα μας φημώσουν. Έχετε νόμο, έχετε νόμο δικό σας. Αυτό λέτε. Ότι έχετε νόμο δικό σας. Ότι έχετε νόμο δικό σας. Αυτό λέτε. Που υπερασπίζεστε και την αστική δημοκρατία. Η οποία δεν σας αρέσει προφανώς. Έχει δικαίωμα. Είναι γνωστό αυτό. Να διαμαρτύρεται, να οργανώνεται, να παλεύει αντίθετα σε αποφάσεις που του κάνουν τη ζωή κόλαση. Άρα κατάλυση του νόμου. Αυτό λέτε. Άρα ο νόμος δεν ισχύει για εσάς. Αυτό λέτε. Δεν ισχύει κανένας οργανωμένα, πειθαρχημένα. Πρώτη από όλους. Πειθαρχημένη κατάλυση του νόμου. Πρώτη από όλους. Πρώτη από όλους στηρίσαμε τα υγειονομικά μέτρα. Αυτά που δεν λέτε κουβέντα, που δεν τα τήρησε η κυβέρνηση για όλο το λαό. Και θέλετε να μας πείτε και από πάνω τώρα ότι έφταξαν οι 500 οργανωμένοι και άλλο είναι το νόημα. Σιγά σιγά να τελειώσουμε με το Πολυτεχνείο, να προσανατολίσουμε και τη συζήτηση σε αυτά τα όργια που έγιναν χτες. Πονάει το κορμί μας σήμερα. Αλλά δεν έχει σημασία, μαθημένοι είμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να υπηρετούμε τα λαϊκά συμφέροντα και προσπαθούμε μέσα στην πανδημία να σταματήσουμε το κυβερνητικό όργιο της νομοθεσίας. Δεκάωρο. Απλήρωτες υπερορίες έρχονται τώρα. Έχουν έρθει κάθε εβδομάδα. Κύριε Παφίλη, θα πάμε στην, κυρία Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, κύριε, ο λαός θα πάρει τα μέτρα του και το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν πρόκειται να φημωθεί, ούτε να υποταχθεί. Κυρία Κεφαλογιάννη, τα κόλπα που σας φταίνει οι 500 και οι 1500 που ήταν οργανωμένοι. Κυρία Κεφαλογιάννη, είχε το λόγο. Θέλω να πω στη στιγμή που η κυβέρνηση και όλος ο ελληνικός λαός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για την όλη της πανδημίας, ότι σήμερα εμείς θα ζητάμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς κάναμε εκδηλώσεις και τις 25 Μαρτίου και τις 28 Οκτωβρίου. Αραιά, κύριε Παφίλη, το μιλάτε αυτή τη στιγμή ότι για εσάς δεν ισχύει ο νόμος. Αυτό με ξεπερνάει. Γιώργο. Όταν όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή υπακούν τον νόμο και εσείς λέτε ότι δεν ισχύει.